Για να συζητήσουμε τώρα το θέμα που έχει προκύψει με τον Έμφυα, με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Φιότητα, τον κύριο Στέλιο Κανέλο, που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έριξε λάδι στη φωτιά σήμερα ξανά, διότι φαίνεται ότι η πρότασή του να περάσουν τα έσοδα από τον Έμφυα, όποια και αν είναι αυτά, σε όποια φάση και αν βρίσκονται ή στη μείωσή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Έχει ενοχλήσει, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη στέγνωνε τα αποθεματικά, την θέλει ελεγχόμενη, εξαρτημένη από τον κάθε υπουργό, ζήτουλα των υπουργείων και ζήτουλα των κομματικών γραφείων. Ένα αυτό. Να κάνω μια αναφορά όμως. Ναι. Χθες συμπληρώθηκαν 29 χρόνια Βεβαίως. Από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση, κάτι που είδα στο διαδίκτυο. Η Φράξια, η αντίστοιχη τρομοκρατική οργάνωση σαν τη 17 Νοέμβρη στη Γερμανία, αντιμετωπίστηκε το 1977 από τον Χέλμουτ Σμιτ με την απαγωγή και τη δολοφονία του τότε Προέδρου των Γερμανών Βιομηχάνων με τρόπο ριζικό, ούτως ώστε αρχές δεκαετίας του 1990 να μην υπάρχει τρομοκρατία κάθε απόχρωσης. Δεν υπήρχε δηλαδή η τρομοκρατία της δεκαετίας του 70 και του 80 στη Δυτική Γερμανία και στην Ηνωμένη Γερμανία. Με τον Κουφοντίνα που παίρνει αδειούλες. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, οι δολοφόνοι του Παύλου Μπακογιάννη, ενός πολιτικού που είναι σαφές ότι δεν ήταν τυχαίος στόχος, ήταν στόχος σκοτεινών κέντρων και φασιστικών κέντρων αριστερής απόχρωσης, γιατί έχουμε συνδέσει τον ολοκληρωτισμό με συγκεκριμένα μόνο ιδεολογικά μοτίβα. Αυτή η δολοφονία, που δεν ήταν τυχαία και χάραξε και επηρέασε την ιστορία της χώρας από το 90 και μετά, είναι μια δολοφονία που αντί να ξεριζωθεί η τρομοκρατία και αντί να φτάσουμε σε σημείο να την απαξιώσουμε κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά, σήμερα επιβραβεύουμε τους εμπνευστές και εκτελεστές του Παύλου Μπακογιάννη. Και αυτό είναι μια διαφορά νοοτροπίας και κουλτούρας που αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα βλέπει, κάνει πως δεν τα βλέπει ή κάνει πως δεν τα βλέπει. Όχι. Τα βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βλέπει και η Αμερική και τα αποδοκιμάζει και εμείς συνεχίζουμε. Εντάξει, τα αποδοκιμάζει, αλλά αφού ο Αλέξης Τσίπρας περνάει άλλα ζητήματα. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Έμφυα. Η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην αυτοδιοίκηση. Υπήρχαν αναφορές για την συνταγματικότητα. Μα καλά, μιλάμε για τραγική περίπτωση η ερμηνεία του συντάγματος. Η μεταφορά των πόρων, η επιβολή του φόρου διαφέρει από την ίσπραξη του φόρου και διαφέρει από την απόδοση του φόρου. Έχουμε τρεις διαφορετικές έννοιες. Ίσα-ίσα, όπως τόνισε ο κ. Γεραπετρίδης, ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, στη συνεδρίαση, στη συνάντηση με την κέντρη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επιταγή του άρθρου 102 παράγραφος 5 του Συντάγματος για αποκέντρωση υλοποιείται, γιατί αποκέντρωση χωρίς πόρους για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν νοείται. Να μην συζητήσουμε βέβαια ότι πόσο καθυστερημένα παίρνουν τους πόρους οι αυτοδιοικητικοί, τουλάχιστον και αυτούς που δικαιούνται, έτσι. Έτσι. Με στεγνωμένα ταμεία, τα οποία στεγνώσαν τα αποθεματικά 15-16 και 17, ολίγων, τι. Και συν της άλλης με μια αυτοδιοίκηση η οποία είναι εξαρτημένη. Με χρονοκαθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους. Ναι, γιατί κάνουμε κριτική στους δημάρχους, στους περιφερειάρχες και σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, γιατί δεν κάνουμε τοπικές με τις κυβερνήσεις. Μα οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν την αυτοδιοίκηση επέτη και εξαρτημένη, γιατί χωρίς τη χρηματοδότηση την κρατική. Και τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία? Αποδίδει τους πόρους ενός φόρου που θα μειώσει και έχει εξαγγείλει ότι θα μειώσει και πόσο και σταδιακά περισσότερο. Αποδίδει το φόρο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας φόρος ο οποίος και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου είναι ένας φόρος που γυρνάει, δηλαδή ο φόρος που μπαίνει στην περιουσία. Προσέξτε. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσέξτε. Και δεν είναι μόνο αυτό, τον κάνει και ανταποδοτικό. Όταν εισπράττει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στον πόρο του Ένφια, τον επιστρέφει στο δημότη και στον πολίτη της περιφέρειας. Με πάσης φύσεως υπηρεσίες οι οποίες προκύπτουν. Όταν εισπράττει το κράτος. Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για έναν φόρο ο οποίος είναι άδικος πραγματικά. Τρομερά άδικος. Και εφόσον πρέπει να υπάρχει για τους γνωστούς μνημονιακούς λόγους που δεν έχουν εκλείψει προφανώς. Είναι τρομερά άδικος φόρος και είναι ένας φόρος σε μη προσοδοφόρα κατά έτσι, 90% έτσι. Σωστά, πλέον σωστά. Αντικείμενα, όπως είναι αλλά απαξιωμένα, αλλά πρέπει να είναι μειωμένος και ας πηγαίνει εκεί που πρέπει αλλά, τουλάχιστον. Αφού υπάρχει, να μην είναι και ανταποδοτικός. Ναι. Τι να είναι δηλαδή. Στα λίγα που έχουν μείνει ανταποδοτικά σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αφού υπάρχει ο Ένφια, άλλο που θα μειωθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Αφού υπάρχει, να μην είναι ανταποδοτικός. Τι να είναι δηλαδή. Να πηγαίνει και αυτό στη μαύρη τρύπα. Και όχι μόνο, σε ταμεία προκειμένου να κάνουμε πολιτικές
κομματικές σε πανελλαδικό επίπεδο ή να κάνουμε παιχνίδια μικροπολιτικά. Ναι. Κύριε Γανέλο, θέλω να σας ρωτήσω για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και εδώ όλοι λένε ότι το δημοψήφισμα το Κυριακάτικο στη γειτονική χώρα θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα για το πότε θα γίνουν ή δεν θα γίνουν οι εκλογές. Εγώ θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το αν πιστεύετε ότι τα κουκιά φτάνουν όπως περιγράφουν κάποιοι ή δεν φτάνουν και θα χρειαστεί να πάμε σε άλλου είδους περιπέτειες, εκλογικές, πιο σύντομα περιπέτειες ίσως, με τα δεδομένα αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η πολιτική σας άποψη για αυτό το θέμα? Δύο παράμετροι. Πρώτον, το δημοψήφισμα στα Σκόπια χρειάζεται συμμετοχή άνω του 50% και υπέρ του ναι άνω του 50%, ναι, προκειμένου να επικυρωθεί εσωτερικά και στη συνέχεια να προχωρήσει η αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Βέβαια, εκεί έχουν πέσει όλοι οι Αμερικάνοι πάνω. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. 1,8 εκατομμύρια πολίτες των Σκοπίων είναι ο εκλογικός κατάλογος. Οι 300 με 400 χιλιάδες είναι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι. Ναι. Άρα χρειάζεται πραγματική συμμετοχή 65 με 70%. Πραγματική συμμετοχή. Γι' αυτό και ο Ιβάνοφ, ο πρόεδρος των Σκοπίων, ναι, δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει. Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα παραμείνει στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Και γι' αυτό έχει αποδειθεί όλος ο κυβερνητικός πόλος στα Σκόπια. Εγώ έχω την εντύπωση όμως, κύριε Κανέλο, ότι επειδή είναι μέγιστο θέμα νατοϊκό και αμερικάνικο, θα βρουν τον τρόπο να τους συμπληρώσουν τους απαιτούμενους. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι είστε απεσιόδοξος. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω το εξής. Ότι είναι δύσκολο να έχουμε πραγματική συμμετοχή 65-70%. Δύσκολο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε αυτό το σοβαρό θέμα. Γιατί το όχι που πάει. Η Ανατολική Ευρώπη δεν έχει παράδοση καθαρών εκλογών. Το καταλάβατε που το πάω. Να το δεχτώ, ναι. Ωραία. Επομένως, θα πρόκειται για ένα δημοψήφισμα με παρατηρητές διεθνείς. Θεωρώ ότι ασκούνται πιέσεις και φαίνεται ποιοι θέλουν να λυθεί το Σκοπιανό. Ναι. Αυτοί που παρελάβουν από τα Σκόπια εδώ και ένα μήνα. Ναι. Όταν λέγαν κάποιοι στη χώρα μας ότι είναι έμπνευση σκοτζιά μόνο η ανακοίνηση του Σκοπιανού. Όχι, αλίμονο. Εδώ πέρα μιλάμε πλέον για καθαρή παρέλαση του διεθνούς παράγοντα, ο οποίος με την απειλή της Ρωσίας, δευτερευόντως της Κίνας. Δεν θέλει την τρύπα των Σκοπίων και τη ενίσχυση του τουρκικού παράγοντα. Παίζονται πολλά στα Σκόπια. Η πραγματική διάσταση είναι αυτή που σας λέω, κύριε Κανέλο, και το λέμε και στους τηλεθεατές. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί την τρύπα των Σκοπίων στην ασπίδα που έχουν στήσει στην περιοχή ολόκληρη. Και όχι προσέξτε, και όχι μόνο για το ρωσικό παράγοντα. Όχι μόνο. Υπάρχει ο δρόμος του μεταξιού για την Κίνα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενίσχυση του. Α, η πραγματική απειλή όμως είναι ο ρωσικός παράγοντας. Όχι μόνο, είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ο τουρκικός παράγοντας έχει διεισδύσει σε βάθος τα Σκόπια. Δεν ακούτε τι γίνεται για το Άγιο Όρος. Περιμένετε λιγάκι. Δεν ακούτε τι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία βρίσκονται σε σχέση σφύρας και ακμόνος. Και είναι γενικά διεθνής γεωστρατηγική και γεωπολιτική επιταγή. Ποια ονόματα τώρα, θα κλείσουμε τώρα να τελειώνει το λέω. Τι νόημα έχουν τώρα για τους επιτελείς στην Ουάσιγκτον και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εγώ δεν θέλω να το ανοίξουμε τόσο πολύ. Το κλείνω. Στο ελληνικό κοινοβούλιο τώρα. Έτσι, μπράβο. 145, πλάση η κυρία Παπακώστα, 146. Συν το ποτάμι που λέει ότι θα ψηφίσει, συν και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, συν κάποιοι άλλοι, λογικά βγαίνουν. Τα κουκιά βγαίνουν. Λογικά βγαίνουν. Ωραία. Περιμένετε τώρα. Από εκεί και πέρα, και με σχετική πλειοψηφία νομίζω, συνταγματικά, δεν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, 151, σχετική πλειοψηφία δηλαδή των παρισταμένων μπορεί να περάσει το Σκοπιανό από την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Δεύτερον, είπε ο κύριος Τσίπρας ανακοχή με τον κύριο Καμένο, θα τα πούμε πάλι το Μάρτιο. Δεν καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό. Κανένας και δεν πότε κατάλαβα. Θα φέρει προς ψήφιση τη συμφωνία των Πρεσπών. Κανένας δεν κατάλαβε. Προσέξτε εδώ πέρα τώρα κάτι. Γιατί να τονίσουμε εδώ όμως ότι μετά την Κυριακή, μετά το δημοψήφισμα, χρειάζονται τουλάχιστον 105 μέρες για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν οι Σκοπιανοί. Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνταγματικές αναθεωρήσεις που βλέπουμε, και άλλα περιγράφονται μέσα στη συμφωνία. Το VMRO... Τουλάχιστον 105 μέρες. Αν κάνουμε λοιπόν σωστά τα μαθηματικά, σωστά, μετά τις 15 Γενάρη, εν δυνάμει, σωστά, μπορεί να έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το μπαλάκι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Από εκεί και αν πέρα. Το καθυστερήσουν κι άλλο κι άλλο. Έχουμε δει το VMRO του Γκρούσκι και του Μίτσκοσκι. Αρχίζει πλέον. Το λέω 15, συγγνώμη, ναι, κύριε Κανέλο. Διότι μέχρι τότε, μέχρι τις 15,
θα έχει εφαρμοστεί ή δεν θα έχει εφαρμοστεί. Θα έχει περάσει το μέτρο της μείωσης ή της μη μείωσης των συντάξεων. Σωστά. Πάντως, η συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει μετά το δημοψήφισμα και το VMRO έχει δηλώσει ότι θα γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αν είναι έγκυρο και αν είναι υπέρ του ναι, που σημαίνει ότι αφήνει παράθυρο μεγάλη συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα. Αν κατατεθεί πρόταση μομφής όμως κατά της κυβέρνησης, που υπάρχει αυτό το σενάριο, μετά το δημοψήφισμα, μαζί με τη συμφωνία στη Βουλή που θα έρθει των Πρεσπών, μπορεί να θέλει συμφωνία των Πρεσπών σχετική πλειοψηφία των παρόντων, δηλαδή όχι απόλυτη, την πλειοψηφία των παρόντων. Αλλά η πρόταση μομφής μπορεί να υπερψηφιστεί με 151 βουλευτές. Άρα δεν φτάνουν. Τώρα δεν θέλω να κρυβόμαστε. Ακούστε η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ σας ρωτάω όμως, η Νέα Δημοκρατία δεν θα εξυπηρετούνταν φοβερά εάν αυτή η συμφωνία περνούσε από αυτή την υπάρχουσα κυβέρνηση? Γιατί να εξυπηρετηθεί? Δεν ξέρω. Όχι. Να σας πω κάτι. Σας το ρωτάω. Να σας πω κάτι. Αν θα εξυπηρετούνταν αν αυτή τη συμφωνία την περνούσε η κυβέρνηση Τσίπρα? Η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν κοιθείτε. Να την περάσουμε εμείς. Να την περάσετε εσείς. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξετε άποψη. Εγώ πιστεύω ότι θα δεχτείτε πολλές πιέσεις όμως. Πιέσεις δεχτήκαμε ήδη. Άλλες οι πιέσεις εκείνες, άλλες η κρίσιμη στιγμή για να τελειώσει όταν όλοι οι άλλοι έχουν κάνει όλα τα υπόλοιπα. Θα σας απαντήσω. Και περιμένουν όλοι και τη δική μας υποτιθέμενη δέσμευση. Θα σας απαντήσω. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε απολύτως ξεκάθαρη και σαφής και διαστόματος του Προέδρου της. Έχει πει σε κάθε τόνο. Ούτε ως αντιπολίτευση, ούτε ως κυβέρνηση. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε όμως κάτι. Αλλά λέω εγώ. Ναι, λέμε θα δεχτεί. Επειδή είπατε εσείς ότι μαζεύτηκε όλο το διεθνές. Ωραία. Λέμε θα δεχτεί πιέσεις. Ναι. Παρήλασε ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Τζέφρι Πάιατ, 4-5 φορές από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κεντρικά του κόμματος και στη Βουλή. Ήταν πιέσεις αυτές. Ξεκάθαρα. Είναι άλλες οι πιέσεις όμως που θα έρθουν τώρα. Περιμένετε. Ο γερμανικός παράγοντας και όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όλη η στάση της Ευρώπης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία άσκησε πιέσεις. Ναι. Όχι πιέσεις μόνο για το τώρα. Εγώ δεν λέω ότι... Ακούστε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι υποκύπτει. Όχι για το τώρα. Μιλάμε και για το μετά. Εγώ το αντιστρέφω. Το μετά κανένας δεν βάζει το χέρι στο λάδι στη φωτιά. Ναι, όταν πιέζουν όμως. Σε αυτή τη χώρα. Ακούστε λίγο. Δημοσιογραφικά, επιτρέψτε μου να σας πω, έχω ζήσει πάσης φύσεως κολοτούμπα. Ωραία, να δώσω μια ερμηνεία. Πάσης φύσεως κολοτούμπα. Ωραία, να δώσω μια ερμηνεία όμως. Ο διεθνής παράγοντας, όταν ένα παραδοσιακό και ισχυρό κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία το πιέζει για το Σκοπιανό, δεν το πιέζει μόνο για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών πρώτων εκλογών. Όχι βέβαια. Το πιέζει γιατί κάποιος πρέπει να την εφαρμόσει. Κάποιος πρέπει να σιωπήσει. Καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που υπάρχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όμως βγήκε 5 βήματα μπροστά. Λέει ότι ακόμα και αν περάσει η συμφωνία των Πρεσπών θα κάνω τα πάντα προκειμένου να διαπραγματευτώ εκ νέου αυτά που θεωρώ μη ανεκτά. Ενώ θα είναι κάτι δεδομένο με το διεθνές δίκαιο που θα δεσμεύει την πολιτεία μας και θα δεσμεύει διεθνώς, όλα τα περιθώρια στην εφαρμογή και στην περαιτέρω διαπραγμάτευση θα εξαντληθούν. Περιμένετε, περιμένετε. Τις επιπτώσεις. Θα σας πω. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, σαν κυβέρνηση, έχει πολλά περισσότερα όπλα να αντιμετωπίσει τον διεθνή και ευρωπαϊκό παράγοντα απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό ζήτημα όπως το Σκοπιανό. Καλά κάνετε και επιμένετε να τοποθετηθείτε. Τώρα κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Θέλετε να συγκρίνετε την πραγματική διάσταση της πολιτικής επάρκειας που μπορεί να έχει σε μια διαπραγμάτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί άλλο να πηγαίνει σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και να σε έχουν τα αράξεις πιέσεις, άλλο να είσαι φρέσκος πρωθυπουργός με αυτοδυναμία. Απαντήστε μου τώρα και στην ερώτηση. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των επιπτώσεων σε περίπτωση που τους χαλάσετε ξανά τα σχέδια? Το αντιληφθήκαμε το 8 γιατί, στο Βουκουρέστι. Γιατί το έχετε ξαναζήσει με το 8? Το αντελήφθη ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστος Καραμαλής. Το αντελήφθη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επίσης το 1993. Πολύ καλύτερα από αυτούς. Ο Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Το ξέρω. Γι' αυτό πλέον πιστεύω ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία θα είναι ψήφος σε μια παράταξη συνείδησης. Δεν θα μετρήσουν τόσο πολύ τα λογιστικά, τα δημοσιονομικά. Εγώ πιστεύω ότι θα μιλήσουμε στην καρδιά του μέσου ψηφοφόρου πλέον. Ναι. Ως εκείνοι οι οποίοι μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και μιλάμε τη γλώσσα της ευθύτητας. Απλά ίσως να μην έχετε περιγράψει σωστά τις επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις. Το πατριωτικό. Να απαντήσω σε αυτό. Ναι. Οι επιπτώσεις φαίνονται την παρέλαση του διεθνούς παράγοντα.
Λέγαν όλοι ότι έχουν τα Σκόπια. Ωραία. Αναγνωριστεί, κύριε Στεριόπουλε. Εγώ το δέχομαι. Λέγαν όλοι πριν τη συμφωνία των και Πρεσπών. Και το χαίρομαι που το λέτε. Λέγαν όλοι πριν τη συμφωνία των Πρεσπών ότι είναι Μακεδονία. Τα λέει ο κόσμος μας, λέγανε. Έλα τώρα, θα ασχολούμαστε με το όνομα και με την ταυτότητα και με την ηθαγένεια και τη γλώσσα. Α, γι' αυτό δηλαδή παρήλασε ο Μακρόν, ο Στόλτεμπεκ, ο Κούτς, ο Μπούς, η Μέρκελ, ο Τραμπ. Γι' αυτό παρελάσαν από τα Σκόπια. Γιατί ήταν λιμένο το Σκόπια. Δεν είχαν ξαπάει ποτέ, αλλά πήγαν τώρα. Βέβαια. Τώρα πήγαν. Δεν ξέρω αν είδαν και την ωραία Οχρίδα. Να πάτε, είναι πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν το Σκοπιανό, το λιμένο κατά τους προοδευτικάριους της χώρας, να φέρει τώρα το διεθνή παράγοντα σε παρέλαση από την πρωτεύουσα των Σκοπίων? Αφού είναι λιμένο, ρε παιδιά, τώρα. Ναι. Δεν έκανε κάτι ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας. Κέρδισε κιόλας. Κέρδισε κιόλας η Ελλάδα. Γιατί τη λέγανε Μακεδονία και ξαφνικά πήραμε την ετικέτα Βόρεια Μακεδονία. Σαν να λέμε Άνω Κουμαρίτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία απογύμνωσε τα μηδενιστικά επιχειρήματα. Μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ισχυρή εντολή, γι' αυτό το είπε και ο Νίμης. Θέλω για να κλείσουμε. Πότε βλέπετε εκλογές? Θα σας πω. Να πω τύπο Νίμης μόνο. Τώρα, κάντε τα όλα, μην γίνουν εκλογές και έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απάντησε ο Νίμης. Πότε βλέπω εκλογές? Προσωπικά πιστεύω το Μάιο του 19. Τετραπλές. Δημοτικές, περιφερειακές, όλες μαζί. Και εδώ έχουμε δύο παραμέτρους. Τεχνικά γίνεται αυτό, το έχω ξανακούσει. Θα υπάρχει μια καθυστέρηση σχετική στην ψηφοφορία. Επειδή είστε και δικηγόρος, πείτε μου αν γίνεται τεχνικά. Τεχνικά δεν έχουν δημιουργηθεί ενστάσεις. Απλά η ψηφοφορία μπορεί να έχει κάποιες ουρές που μπορεί να δοθεί μια παράταση, ίσως. Εγώ πιστεύω. Αλλά τι εξασφαλίζει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πονηρό για όλα τα κόμματα. Ευρωεκλογές, εντάξει. Θα υπάρχει κάλπη. Δημοτικές, περιφερειακές, θα πηγαίνουν όλοι να ψηφίσουν τη θιά, το θείο, τον ξάδερφο, το γιο, το μπατζανάκι, το φίλο κτλ. Περιφερειακές, επίσης το παιδί μας από οπουδήποτε. Δεν το λέω, καταλαβαίνετε τι λέω. Τι σημαίνει αυτό? Κοντάρουν ότι... στην εκτόνωση. Ακούστε, τέσσερις κάλπες σημαίνει ότι όμα ψηφίζεις για δημοτικές, περιφερειακές και παράγγειλα και για βουλευτικές, η συμμετοχή δεν έχει καμία σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015. Θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή. Πότε θα είναι αυξημένη συμμετοχή? Με τετραπλές εκλογές. Αυτό θα πηγαίνει να ψηφίζει ο πολίτης για δημοτικές, περιφερειακές και για προσωπικούς λόγους. Και ακόμα και αυτός που στεκόταν κριτικά απέναντι στις βουλευτικές, θα ψηφίσει ακόμα και αυτός, μια και είναι στημένη κάτω το βουλευτικό. Θετικά αυτό. Θετικά το λέω. Θετικά το λέω. Α. Θετικά. Αλλά κοιτάξτε όμως τι πράγμα αλλάζει. Είναι η συμμετοχή. 95% να έχει. Ναι. Κανείς στο καναπέ. 100%. Ωραία. Η αποχή είναι συνενοχή. Τι θέλω να πω όμως? Πού πέφτουν έξω τα επιτελεία των κομμάτων? Κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με κακά σενάρια. Έχει να κάνει και με πολύ θετικά σενάρια. Για πράγματα που δεν ξέρει η κυβέρνηση και δεν διανοείται. Για ρεύματα κοινωνικά και πολιτικά. Κάθονται λοιπόν και κλείνω με αυτό. Τα επιτελεία των κομμάτων βλέπουν τις δημοσκοπήσεις. Ένα 40% δεν ξέρει, δεν απαντά. Ένα δείγμα συγκεκριμένο, όχι πολύ μεγάλο. Και την ίδια ώρα κάνουν αγωγές, διαφορές, μετρήσεις από εδώ, από εκεί. Πολύ ωραία. Ποιος θα κάνει όμως την πραγματική αναγωγή μιας αδιευκρίνησης, αυξημένης συμμετοχής και καλούμε τον κόσμο να σηκωθεί και να ψηφίσει σε όλα τα επίπεδα και να εκφραστεί και να ταχθεί στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής αλλαγής που έρχεται? Και λέω ένα πράγμα. Ποιος θα το μετρήσει αυτό παρά μόνο η ημέρα των εκλογών? Αυξημένη συμμετοχή σημαίνει και αυξημένη ετοιμότητα για τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα στη συνεδρία των τομεαχών ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα και πάλι. Για μια ακόμα φορά. Χρειάζεται. Άμα τους βάζει σε εκλογική ετοιμότητα, δεν πάμε στις 29 του Μάη. Γιατί? Δεν ξέρω. Λέω εγώ. Τι έχουμε μπροστά μας? 6 μήνες. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Ωραία. Πρέπει να παρουσιάσουμε πρόγραμμα, πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μπούμε στα σπίτια, πόρτα-πόρτα, να πείσουμε τον κόσμο, γιατί αυξημένη συμμετοχή σημαίνει και αυξημένη ανάγκη πειθούς. Άλλο το κομματικό σου στενό ακροατήριο. Το 29 του Μάη είναι 8 μήνες. Ας είναι 8 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Στεριόπουλε, ο πολιτικός χρόνος είναι σχετικά πυκνός μπροστά μας. Σωστά. Και σωστά. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα και θέσεις για να πείσουμε. Ετοιμότητα σημαίνει και προτάσεις. Και πειθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.